Κυρίες και κύριοι, πίσω στο Fernando Alonso Podcast. Ναι, ακόμα το λέμε έτσι. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή απεργία. Κρίνοντας ότι το Ισπανικό Grand Prix ήταν τόσο βαρετό που ήμασταν έτοιμοι να λιποθυμήσουμε, δεν θα κάνουμε review σε αγώνες μέχρι να γίνει ενδιαφέρουσα ξανά η Formula 1. Μέχρι τότε, μην ανησυχείτε, κάνουμε season review. Και φυσικά ξεκινάμε με το 2021. Λοιπόν, έχουμε special guest αυτή τη φορά, τον Κωνσταντίνο. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Και μιλάμε για την πιο επική σεζόν που είχαμε εδώ και πέρα. Σαφέστατα, σαφέστατα η πιο επική, έτσι. Νομίζω ότι όλοι οι fans παγκοσμίως συμφωνούν ότι ανέβηκε και το σπορ από μόνο του εκείνη τη χρονιά. Από άποψη θεάματος, έτσι. Και μπορεί να αναρωτιέστε τι έγινε σε αυτή τη σεζόν. Ακούστε το podcast, νομίζω αυτό θα βοηθήσει σίγουρα. Θα τα πάρουμε το κάθε Grand Prix ξεχωριστά και θα σχολιάζουμε μέχρι να φτάσουμε στο επικό φινάλε στις 12 Δεκεμβρίου, το θυμάμαι ακόμα, γιατί ήταν από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου, στο Abu Dhabi, το 2021. Το πιο ανατρεπτικό φινάλε, μπορώ να πω εγώ. Θα μιλήσουμε για πιο μικρές ιστορίες, Ferrari εναντίον McLaren, George Russell να ανεβαίνει στα μεγάλα... Όλα. Και ας ξεκινήσουμε απλά. Winter testing, τι φαίνεται? Winter testing για πρώτη φορά, καταρχάς να πούμε ότι ερχόμαστε από το 2020 που η Mercedes δείχνει την κυριαρχία της πραγματικά, φτιάχνοντας ένα μονοθέσιο από τα πιο γρήγορα στην ιστορία, έτσι. Το πιο γρήγορο. Το πιο γρήγορο, τη λεγόμενη W11, όπως είναι, νομίζω οι ακροατές μας, ναι, σίγουρα θα την ξέρουν. Με ένα Lewis Hamilton που να ισοφαρεί στο ρεκόρ του Michael Schumacher, με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Έρχεται όμως το winter testing στο Bahrain. Και βλέπουμε πολλές δυσκολίες. Βλέπουμε τον Bottas να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί. Βλέπουμε κάποιες ατασταλίες σε κάποια σημεία του μονοθεσίου. Και αυτό μας δίνει τις ελπίδες ότι θα έχουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Γιατί έγινε αυτό, να σας πω λίγο γιατί έγινε αυτό. Γιατί είδαν οι FIA που φτιάχνουν τους κανόνες πόσο άδικο ήταν για τις άλλες ομάδες, πόσο γρήγορο αμάξι είχε. Και αλλάξαν τους κανόνες, κόβοντας το πάτωμα του αμαξιού έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση μόνο η Mercedes. Η Mercedes εξαρτιόταν λίγο παραπάνω στο πάτωμα από τα άλλα αμάξια και μαντέψτε ποιος δεν εξαρτιόταν. Η Red Bull. Σωστά. Νομίζω ότι το έκανε κυρίως και για οικονομικούς λόγους η FIA, γιατί έβλεπε και την τηλεθέαση, γιατί είχαμε ένα Lewis Hamilton από το 15 μέχρι το 20. Νιώθω πως ήμουν από τα 5 τελευταία. Μόνο η Mercedes. Σωστά. Συγγνώμη για τους fans του Lewis Hamilton που ακούνε, αλλά... Δεν νιώθουμε καθόλου άσχημα για εσάς. Κάποια στιγμή, ρε παιδιά, έπρεπε λίγο να τελειώσει. Έπρεπε να δούμε, να έχουμε και λίγο κάτι πιο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε, είναι οδηγάρα ο άνθρωπος. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που το έχουμε τώρα δεν είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν στο Bahrain. Στο πρώτο qualifying, λοιπόν, βλέπουμε φανερά ανεβασμένο Max Verstappen, έτσι. Με ένα μονοθέσιο το οποίο η Red Bull δείχνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα ίσια τη Mercedes, έτσι. Όχι απλά στα ίσα, μπορούσε να τη ξεπεράσει κιόλας. Μπορούσε να τη ξεπεράσει ακριβώς. Ξέρεις όμως ποιον δεν είδαμε στο qualifying? Τον Πέρες. Ο Πέρες δυστυχώς δεν φάνηκε τόσο πολύ στο qualifying. Καινούργιο στη Red Bull. Σωστά. Πάμε λοιπόν στον αγώνα. Και ενώ βλέπουμε τον Max Verstappen να έχει ανεβασμένο μονοθέσιο, ανεβασμένη ψυχολογία, σαφέστατα, γίνεται κάτι. Και ενώ είναι στη μονομαχία με τον Lewis Hamilton για την πρωτιά, που από ό,τι φάνηκε. Και νομίζω ότι οι ακροατές μας επίσης βλέπουν και το Drive to Survive στο Netflix. Βλέπαν ότι ακόμα και στον Grand Prix Mercedes δυσκολευόταν. Τι είχαν όμως οι Mercedes? Είχαν τον Bottas. Είχαν 2-1. Ναι. Πήγανε για πάρα πολύ νωρίς pit-stop με τον Hamilton και πάρα πολύ αργά με τον Bottas. Ναι, σωστά. Για να μπερδέψουν τη Red Bull. Η Red Bull αποφάσισε να συγκεντρωθεί στους εαυτούς τους. Ναι. Και οδήγησε προς το τέλος του αγώνα κάτι ενδιαφέρον. Σωστά. Είχαμε τη μάχη του Verstappen με τον Hamilton, η πρώτη για το 2021. Που μετά όπως είδαμε ήρθαν πολλές και πάρα πολύ έντονες. Στην οποία ο Max Verstappen πάει να κάνει ένα προσπέρασμα στην εξωτερική και ενώ έχει περάσει ολόκληρος, έχει βγει έξω από την πίστα και είναι πια οδηγεί τον αγώνα, σωστά. Η FIA έκρινε ότι πέρασε εκτός πίστας τον Lewis Hamilton. Και φαινόταν κιόλας. Και φαινότανε, οπότε τον άφησε να περάσει. Του παραχώρησε πάλι πίσω την πρωτιά. Και εν τέλει ήταν αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Να σχολιάσουμε επίσης. Μπορεί ο Πέρες να είχε λίγο χάσει τα βήματά του, να είχε ένα μέτριο qualifying, να τερμάτισε σε αλλά πολύ... Αλλά ακόμα στον αγώνα ξέρει πώς να οδηγήσει. Είχε ένα μηχανικό πρόβλημα στο formation lap,
στο γύρο σχηματισμού. Μάλλον είχε ξεχάσει λίγο πώς να ξεκινήσει τον κινητήρα. Κάτι έγινε. Κάποιες φήμες υπάρχουν. Και νομίζω κίνησε από το pit lane. Ναι, ναι. Αλλά έκανε ένα τρομερό comeback μέχρι την έκτη θέση. Την πέμπτη θέση, συγγνώμη. Και φεύγουμε από έναν αγώνα που ναι, μεν έχουμε πάλι νικητή μία Mercedes. Αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν οι αδυναμίες και υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Και φεύγουμε για Ίμολα. Σωστά. Ίμολα αρχίζει να βρέχει. Όλα τα Χριστούγεννα του Χάμιλτον είχαν έρθει, γιατί είναι από τους καλύτερους οδηγούς που έχουμε δει στην βροχή. Ναι, σωστά. Νομίζω η σχάρα εκκίνησης ήταν με την pole position του Lewis Hamilton, εκκινώντας δεύτερος ο Πέρες και τρίτος ο Max Verstappen. Κάτι που δεν το περιμέναμε αυτό. Και κάτι που θα δούμε πολύ συχνό σε αυτή τη ζώνη είναι ο Verstappen να είναι ο καλύτερος στις εκκινήσεις του αγώνα. Ναι, για κάποιο λόγο ο Verstappen είχε τις καλύτερες εκκινήσεις στις περισσότερες σεζόν. Είναι όταν φεύγεις τον... από το φόβο του θανάτου. Ακριβώς. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ήταν, ξέρεις τι, νομίζω ήταν και η αποφασιστικότητα. Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία των άλλων, την ανεβασμένη δικιά του ομάδα. Ήτανε, μπορεί να νιώσω ότι η στιγμή πρέπει να τα ρισκάρω και να παίρνω τα, να τα πάρω πάνω μου και να τη διεκδικώ, γιατί μπορώ να το διεκδικήσω. Ήταν εκείνη η σεζόν. Και για μένα καλά έκανε. Μπορεί η επιθετικότητα λίγο να το τράβαγε όσον αφορά κάποιες φορές. Λίγο. Αλλά. Ναι, λίγο. Θα φτάσουμε στην Ιταλία. Αλλά, ναι, λοιπόν. Στην Ίμολα, λοιπόν, όπως είπαμε, βρέχει. Και για να μην τα βολιλογούμε, κάνει μια εκπληκτική κίνηση ο Max Verstappen και από τρίτος πηγαίνει πρώτος. Σπρώχνοντας βέβαια λίγο τον Lewis Hamilton στην πρώτη στροφή. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, δεν θα είναι η τελευταία φορά. Ακριβώς, ακριβώς, αλλά αυτό θα έρθει στα επόμενα Grand Prix. Και εν τέλει κερδίζοντας τον αγώνα, ο Max Verstappen. Ο Hamilton κάνει ένα κολοσιαίο λάθος. Ο Hamilton όντως έκανε ένα κολοσιαίο λάθος, αλλά μετά κατάφερε να αναρριχθεί. Γιατί εντελώς τυχαία, δύο αμάξια που εντελώς τυχαία είχαν κινητήρες Mercedes, ακριβώς τη στιγμή που τρακάρει ο Hamilton, τυχαίνει να τρακάρουν και να φέρουν την κόκκινη σημαία. Δείτε πόσο τυχαία μπορούν να γίνουν πράγματα σε αυτή τη ζωή. Εδώ κάνουμε και είμαστε και κωμικοί με τον Δημήτρη εδώ πέρα και τον Γιάννη. Δεν είναι τέτοιο. Τι μιλάω εγώ, μου γκέστη, ναι, ναι, λοιπόν. Εντάξει, κομμάτι της οικογένειας. Λοιπόν, εν τέλει λοιπόν το αποτέλεσμα ποιο είναι, να αναρριχθεί ο Lewis Hamilton μετά από αυτό το λάθος, ο Max Verstappen να είναι κυρίαρχος σε όλο τον αγώνα. Νικάει για 20 δευτερόλεπτα. Και να έχουμε, τι μας θυμίζει από το 23. Όποιος βλέπει το 23, ξέρει το νιώθει πολύ καλά αυτό. Και να έχουμε και το πρώτο βάθρο του Lando Norris. Και για να μιλήσουμε και για τις δεύτερες ομάδες, για την τρίτη θέση προφανώς παλεύαν η Ferrari με τη McLaren. Στο μεταξύ, ο Norris είχε κάνει ένα λάθος στη μέσα τον αγώνα. Ναι, θα μπορούσε να κρατήσει το τρενάκι DRS ναι, και να ναι. μην πέρασε ποτέ ο Hamilton. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο του Ferrari McLaren. Βλέπουμε μια Ferrari που είχε έρθει από το 20 που είχε τερματίσει την έκτη θέση των κατασκευαστών και μια McLaren που είχε τερματίσει τρίτη. Προφανώς η Ferrari φαίνεται βελτιωμένη και με τον έξτρα οδηγό, τον Carlos Sainz, μετά τη μετακίνηση του Vettel στην Aston Martin. Μακλάρα να αλλάζει κινητήρα σε Mercedes. Η Μακλάρα στη θέση του Σάιντ βάζει τον Ντάνιελ Ρικιάρντο. Σωστά. Που νομίζανε πως ήταν η καλύτερη επιλογή. Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ένα ταχύτατο αμάξι στις ευθείες για τη Μακλάρα και ένα πάρα πολύ γρήγορο αμάξι στις στροφές για τη Ferrari. Θα έλεγε κανείς μια δίκαιη αντιμετώπιση για μια τρίτη θέση. Για τα όχι πιο δυνατά μονοθέσια. Σωστά. Ένας να είναι πιο δυνατός στις ευθείες. Και όλος το έχει δει παραπάνω στις τροφές. Και ξέρανε οι McLaren ότι έπρεπε να κερδίσουν χρόνο, να πάρουν όσους περισσότερους πόντους μπορούσαν. Ακριβώς. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί το Σεπτέμβριο φέρανε ένα κολοσιαίο upgrade τη Ferrari. Ναι, 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 ναι. Φέρανε ολόκληρο νέο κινητήρα, ήταν άλλη κατηγορία μετά. Άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν τελειώνει και η Ίμολα. Και περνάμε στην Πορτογαλία, έτσι. Τίποτα ιδιαίτερο. Τίποτα. Έχουμε τον Lewis Hamilton που παίρνει την δεύτερη φετινή του νίκη. Αφού τον περνάει ο Verstappen, περνάει αυτός τον Verstappen, τον αφήνει να περνάει ο Bottas. Είχαμε απλά πράγματα. Κάποιες διαδικτυακές μάχες. Εν τέλει βρέθηκαν ένα-δύο Mercedes, αλλά με τη σειρά που δεν θέλαν, δηλαδή πρώτος ο Bottas και δεύτερος ο. Αραγίζει την καρδιά των ναι, μηχανικών. Ακριβώς. Και προφανώς του έδωσε την πρωτιά, αφού ήξερε ότι παλεύει για το πρωτάθλημα. Τερματίζοντας εν τέλει ένα-δύο Mercedes και τρίτος ο Max Verstappen. Σωστά. Και θα συνεχίζει αυτό να γίνεται λίγο αγχωτικό. Συνεχίζει λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Σωστά. Και μια νέα ιστορία που έρχεται είναι το νέο πίσω φτερό της Red Bull. Ναι. Το οποίο στις ευθείες αλλάζει γωνία. Σωστά. Σαν να ανάβει DRS χωρίς να πατήσει το κουμπί. Φυσικά κλαίγανε στη Mercedes στην FIA για εβδομάδες μετά από αυτό. Αλλά έχουμε την πρώτη μάχη Verstappen Hamilton μόνοι τους. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία, παιδιά. Η Ισπανία ήταν ένα Grand Prix νομίζω που ο καθένας μας είχε μέχρι το τελευταίο σημείο, κάποια στιγμή μπορεί να είναι βαρετό, αλλά ξέραμε τι θα γίνει, τι μπορούσε να γίνει.
Και εν τέλει έγινε. Είχε... Pole position για το Hamilton. Ναι, και δεύτερος ο Max Verstappen. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι χρόνοι τους και στα qualifying και γενικά ήταν πάντα ο Hamilton με το Verstappen μπροστά και οι δύο από όλους τους υπόλοιπους. Ήταν οι δυο τους και οι υπόλοιποι 18. Ξέραμε ποιοι θα παίρνανε το πρωτάθλημα. Ποιοι θα παίρνανε, αλλά ποιοι ήταν ικανοί να το πάρουν. Ναι. Γιατί ουσιαστικά το κερδίζει μόνο ένας. Στην Ισπανία λοιπόν βλέπουμε, ενώ έχει πάρει pole position ο Hamilton, να βουτάει ο Verstappen στην εσωτερική στον πρώτο γύρο, στην πρώτη στροφή προφανώς. Hamilton να θέλει να επιβιώσει. Ακριβώς, να έχουμε ένα καλό πρώτο pit stop και εκείνη τη στιγμή. Βασικά το πρώτο pit stop της Red Bull ήταν 4,5 δευτερόλεπτα. Εννοώ η πρώτη αλλαγή ελαστικών γενικά, γιατί η Red Bull από ό,τι βλέπαμε από την αρχή του αγώνα θα πήγαινε για το one stop. Δεν ήταν πολύ δύσκολο. Έρχεται όμως η Mercedes λοιπόν και λέει ότι η μόνη λύση είναι να βάλουν μέσα το Hamilton. Για δεύτερη φορά. Για να 5-6 φορές προσπάθησε να περάσει το Verstappen, δεν μπορούσε να φτάσει κοντά. Ακριβώς. Οπότε βάζουν δεύτερη φορά το Hamilton, νομίζω για τα mediums, έτσι. Βάλανε mediums. Ξανά mediums. Ενώ έχει ξεκινήσει με soft. Soft, mediums. Ωραία. Βάζει ξανά ένα φρέσκο ζευγάρι μεσαίων ελαστικών και έχει κάποιους γύρους για να καλύψει 25 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Εν τέλει το καταφέρνει και κάποιους γύρους πριν το τέλος κάνει ένα πολύ ωραίο προσπέρασμα στην εξωτερική στο Max Verstappen και εν τέλει και αυτό είναι και το αποτέλεσμα του αγώνα. Και εδώ αρχίζουν οι ανησυχίες. Πού ήταν ο Πέρες αυτόν τον αγώνα? Τίποτα. Έπρεπε κάποιος να τον σταματήσει, κάποιος να επιβραδύνει τον Hamilton. Mm. Θα δείτε τι εννοώ με το να επιβραδύνει τον Hamilton πιο μετά. Ακριβώς. Επόμενο Grand Prix είναι το Μονακό. Που η Ferrari θυμάται πως είναι η Ferrari. Ακριβώς. Έχουμε ένα Charles Leclerc ο οποίος παίρνει την pole position. Γιατί στο Μονακό δεν παίζει τόσο η δυναμικότητα, είναι όλα στη λεπτομέρεια των μονοθεσίων. Mm-hmm. Σωστά. Και βλέπουμε το Charles Leclerc να παίρνει την pole position. Πέρα από αυτό που ήταν το highlight για μας τους fans της Ferrari, το άλλο ήταν ότι βλέπαμε να δυσκολεύεται υπερβολικά η Mercedes. Δεν μπορούσε να ζεστάνε τα λάστιχα. Τίποτα. Η θερμοκρασία ήταν άθλια και δεν μπορούσαν. Και γι' αυτό και ο Hamilton κόλλησε στην 7η θέση στον αγώνα. Αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Εν τέλει το Μονακό αποδείχθηκε μια εφιαλτική μέρα για το Charles. Αφού ο Leclerc προσπάθησε να τρακάρει για να μην κάνουν οι άλλοι καλύτερο γύρο. Την επόμενη μέρα δεν μπόρεσε να κινήσει. Αφού η Ferrari ξέχασε να βάλει πίσω στο αμάξι ολόκληρο το κυβότιο ταχυτήτων που πήγαν να το βγάλουν για να το δούνε. Κρίμα. Δεν μπορεί να κινήσει. Και αυτό σημαίνει ότι ο Max Verstappen ξεκινάει από την pole position. Και νικάει για 70 δευτερόλεπτα. Εν τέλει, το ξέρουμε το Μονακό, δύσκολη πίστα, δεν προσπερνάς πολύ εύκολα. Εν τέλει, εκεί που καταλήγουμε είναι ότι ο Hamilton με το ζόρι στην 7η θέση. Και για να φέρουν μπροστά τον Hamilton από τον Bottas, ναι. Του κάνουν ένα pit stop που δεν τελείωσε ποτέ. 45 ώρες pit stop. Ναι. Μετά γκρινιάζουν για τα Ferrari. Για τον Bottas, έτσι. Ναι. Ο Bottas έκανε το pit stop τη ζωή του. Δηλαδή έμεινε εκεί, δεν υπήρχε άλλο νόημα και προφανώς αποσύρθηκε. Έχουμε λοιπόν έναν νικητή Max Verstappen. Έναν πρώτη φορά στο βάφρο με τη Ferrari Carlos Sainz, δεύτερη θέση. Και παίρνει την πρωτιά στο πρωτάθλημα. Πρώτη φορά στην καριέρα του, έτσι. Για δύο πόντους. Μετά το Μονακό λοιπόν, που έχει επέλθει αυτό, πηγαίνουμε. Στο Αζερβαϊτζάν. Τελευταίο Grand Prix που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Red Bull αυτό το μαγικό φτερό. Σωστά, γιατί όπως είναι γνωστό, το Αζερβαϊτζάν έχει εκείνη τη μεγάλη ευθεία. Έχει πολύ ευθεία σαν πίστα. Τη μεγαλύτερη στη Φόρμουλα 1. Ακριβώς. Εν τέλει, ενώ πάνε όλα καλά στον αγώνα, πάλι ο Charles Leclerc παίρνει pole position, αλλά όπως είπαμε, η Ferrari ήταν πολύ αδύναμη στις ευθείες. Και περνούσαν λίγο σαν ασταμάτητη τον Leclerc ο Hamilton με τον Verstappen. Προβλεπόμενο. Σωστά. Αλλά κάτι γίνεται. Πέρα από το highlight εκείνο του Grand Prix ήταν ότι 5 γύρους πριν το τέλος εγκαταλείπει ο Verstappen λόγω ελαστικών. Ο Πέρες αρχίζει να περνάει αμάξια. Ακριβώς. Και τρέχει καλά τον αγώνα του. Και όχι μόνο ο Πέρες, φίλε Δημήτρη. Έχουμε και το μεγάλο Σεμπ που έκανε τρομερό comeback. Και ο Φέτελ που φέρνει την Aston Martin στο βάθρο. Ακριβώς. Με το 7ο χειρότερο αμάξι, με το 7ο καλύτερο αμάξι, το 3ο από το τέλος, ας πούμε. Και να έχετε την ιδέα ότι. Το πρωτάθλημα ήταν καλό αλλά φυσιολογικό μέχρι στιγμής. Ναι. Αλλά ήταν μια στιγμή που το άλλαξε και το έβαλε στην ιστορία. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ένα Max Verstappen ο οποίος προηγείται για 2 βαθμούς μέχρι στιγμής. Ωραία. Και πάει να νικήσει τον Grand Prix. Πάει να νικήσει. Τρακάρει μόνος του. Σκάει το λάστιχο. Σκάει το λάστιχο. Τα Pirelli εγκαταλείπουνε. Ακριβώς. Και έχουμε τώρα standing start μετά από προφανώς red flag γιατί ήταν θράσματα παντού πάνω στη γραμμή εκκίνησης. Με πρώτο τον Σέρχιο Πέρες. Και τρίτο το Hamilton. Δεύτερο. Τρίτο τον Φέτελ, συγγνώμη, και δεύτερο το Hamilton. Ο οποίος λέει πριν ξεκινήσουν τον αγώνα,
Είναι μαραθώνιος, όχι sprint. Ακριβώς. Age duel. Και είδαμε ακριβώς ότι δεν έκανε αυτό το πράγμα στην επανεκκίνηση. Πάτησε ένα κουμπί που απενεργοποιεί τα φρένα. Ακριβώς. Και είναι χρήσιμα για να στρίβεις. Είχε ένα τεράστιο μπλοκάρισμα στην πρώτη στροφή ενώ πήγε να περάσει τον Πέρες. Όπως δήλωσε και εκείνος μετά, ήταν με το σκεπτικό ή όλα ή τίποτα. Έχασε 10 θέσεις. Εν τέλει δεν πήρε τίποτα, απολύτως τίποτα. Σαν αποτέλεσμα να έχουμε νικητή τον Σέρχιο Πέρες πρώτη φορά με τη Red Bull και δεύτερη νομίζω της καριέρας μετά το Σακίρ του 20. Ναι. Και δεύτερο τον Σεμπάστιαν Φέτελ μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα με αυτό το μονοθέσιο που είχε στην κατοχή του. Και μετά από μια επική μάχη στον τελευταίο γύρο στις επανεκκίνησης μεταξύ του Σαρλ Λεκλέρ και του Πιέρ Γκασλί, των δύο παιδικών φίλων, εν τέλει βγήκε νικητής ο Γκασλί και είχαμε ένα πολύ διασκεδαστικό Grand Prix για μας, αλλά όχι τόσο για τους πρωταθλητές. Τελευταίο βάθρο της Αλφατάρη μέχρι τώρα. Σωστά. Δεν θα ξανάρθει στην ιστορία. Σωστή παρατήρηση, φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε Le Castellet, Γαλλία. Γαλλία. Συνήθως είναι ένα βαρετό Grand Prix. Αλλά όλοι αυτό το πρωτάθλημα δεν ήταν βαρετό. Εκείνο το πρωτάθλημα ήταν. Ανυπομονούσες για κάθε αγώνα, ρε παιδί. Ήξερες ότι επειδή έχουμε αυτούς τους δύο που παλεύουν για τον τίτλο, κάτι θα γίνει, δεν γίνεται. Τα μάξι είναι τόσο κοντά. Ακριβώς. Ξεκινάει ο Verstappen με pole position. Σωστά. Πίσω του πεινασμένες οι δύο Mercedes. Πεινασμένες δεν λες τίποτα, έτσι. Ναι. Και ο Πέρες υπήρχε. Εντάξει, δεν ήταν πολύ χρήσιμο στην αρχή τη σεζόν. Νομίζω ο Πέρες πήρε το βάθρο εκείνη τη μέρα, έτσι. Ας μιλήσουμε λίγο στρατηγική. Είχε ήλιο. Φυσούσε αέρα, στα λάστιχα, λιώνανε. Γι' αυτό η Ferrari τερμάτισε 16η και 12η. Δεν μιλάμε πολύ γι' αυτό. Αλλά. Τι γίνεται, για πες μας πώς πάει ο αγώνας. Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ανατρεπτικός από ό,τι περιμέναμε για τη Γαλλία, έτσι. Μιλάμε γιατί παλιά δεν είχαμε τόσο ενδιαφέρον Grand Prix. Έχουμε τον Max Verstappen ο οποίος ξεκινάει μια χαρά και οι δύο Mercedes έχουν αλλά ξαφνικά φυσάει ο αέρας και χάνει το πίσω του αμαξιού. Ακριβώς. Στην πρώτη στροφή μπλοκάρουν τα φρένα του Max Verstappen με αποτέλεσμα να τον περάσει η μία Mercedes του Lewis Hamilton. Όμως, αυτό δεν εμπόδισε τη Red Bull να δείξει μέχρι και σήμερα πόσο σπουδαία ομάδα είναι όσον αφορά τη στρατηγική και τη σκέψη την ώρα του αγώνα, καλώντας τον Verstappen πιο νωρίς για pit stop ένα γύρο και μετά το pit stop του Hamilton ο Verstappen να ξαναβγεί μπροστά. Καλύπτοντας και την προσπάθεια να τον περάσει ο Bottas και περνώντας τον Hamilton. Ακριβώς. Εν τέλει. Λιώναν όμως τα λάστιχα και γύρω παραγύρω ακούγαμε τον Verstappen να προσπαθεί να αμυνθεί τις δύο Mercedes. Ναι. Δήλωσε με τη μία ότι δεν μπορούν να το κρατήσουν μέχρι το τέλος με αυτά τα ελαστικά. Και όπως είδαμε, πάλι η Mercedes πήγαινε για one stop. Να κάνουμε μια παρατήρηση εδώ: οι περισσότεροι αγώνες που πήγαινε η Mercedes ήταν για one stop και το μόνο που δεν τη λειτουργήσε ήταν η Ισπανία που το έκανε μόνο για έναν οδηγό. Για να πάρει το επίπεδο φερστά. Γιατί για τον Bottas δεν κάνανε. Είναι πολύ επικίνδυνο να δοκιμάσει δύο pit stop. Ακριβώς. Γιατί είναι το ρίσκο των θέσεων, είναι το ρίσκο το πόσο μπορεί να κερδίσει, είναι πολύ. Εν τέλει παίρνει το ρίσκο αυτό η Red Bull αυτή τη φορά. Και βάζει το Verstappen 20 γύρους πριν το τέλος για νέα mediums. Ενώ είχε βάλει τα hards, έτσι. Η Mercedes βασίζεται στον Bottas για να κρατήσει πίσω τον Verstappen. Ακριβώς. Όμως ο Verstappen, σιγά σιγά, γύρω παραγύρω, μαζεύει τη διαφορά. Και περνώντας πρώτα τον Bottas, φτάνει πρώτο τελευταίο γύρος που περνάει και το Hamilton. Εν τέλει τον Bottas τον περνάει και ο Πέρες, από ό,τι θυμάμαι. Σωστά. Καθώς κρατήσανε 15 γύρους παραπάνω έξω τον Πέρες. Ναι, ναι, πραγματικά. Και αρχίζει να βγαίνει μια φήμη το ότι ο Πέρες είναι από τους καλύτερους οδηγούς με λάστιχα. Από εδώ και πέρα. Ναι, νομίζω λίγο η φήμη αυτή καταρρίφθηκε. Ναι, δεν κράτησε ξέρω, για ναι, τόσο πολύ, ναι. Αλλά ήταν ωραία σου κράτησε. Και από ό,τι φαίνεται η Red Bull αρχίζει να έχει το πλεονέκτημα. Πολύ κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Στο δεύτερο θα έχουμε πολύ περισσότερο δράμα, σας το εγγυούμαστε. Ναι. Έχουμε Αυστρία, θα μιλήσουμε για Μεγάλη Βρετανία, Ουγγαρία. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ουγγαρία θα μας πάρουν πάρα πολύ ώρα. Θα είναι λογικά ένα 3-part series. Ακριβώς. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Είναι τα τόσο επεισοδιακά το Grand Prix που πραγματικά δεν μας φτάνει ένα podcast για να το περιγράψουμε όλο μαζί, γιατί θα βγει πάρα πολύ μεγάλο. Και πιστέψτε με, δεν έχετε δει τίποτα μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι.